πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Έχει πέρασει λίγος καιρός, μου έχετε λείψει άπειρα και επανέρχομαι πάρα πολύ δυναμικά. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Λονδίνο. Όπως μπορέσατε να καταλάβετε, ήρθα Λονδίνο, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μένει εδώ ο αδερφός μου, οπότε είμαι στο σπίτι του. Έφτασα λοιπόν και πήγα σε ένα mini market για ψώνια και έφτιαξα εδώ μία σαλάτα πράσινη με ντοματίνια, αβοκάντο, ελαιόλαδο, λεμόνι και θα βάλω και μία κονσέρβα τόνο να φάω στα γρήγορα, γιατί η ώρα τώρα είναι 4:50. Όμως στην Ελλάδα είναι 6:50 και εγώ έφαγα 6 το πρωί πρωινό και δεν έχω φάει τίποτα άλλο. Γιατί το αεροπλάνο είχε πάρα πολλές αναταράξεις, είχε και μωρό που έκλαιγε και απλά η πτήση δεν πήγαινε. Οπότε δεν ήθελα και να φάω, ήμουν σε μια κατάσταση ότι απλά να φτάσουμε, τελειώνουμε. Αυτά. Θα φάω τώρα, θα δω και Outer Banks. Το ξεκίνησα στο αεροπλάνο. Έχω προωθεί λίγο. Έχω δει μόνο 2 επεισόδια, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιο μετά θα κάνουμε διάφορα πραγματάκια τα οποία θα σας δείξω. Εννοείται. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, θα το δείτε κατευθείαν. Λοιπόν, μόλις ετοιμάστηκα, βγήκαμε για φαγητό. Θα πάμε εδώ σε ένα κορεάτικο, ασιάτικο. Θα δείξει τι είναι. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Έτσι λέει ο αδερφός. Επομένως, θα το πούμε σε λιγάκι εκεί. Γυρίσαμε και ετοιμάστηκα, όπως βλέπετε, για ύπνο. Είμαι πτώμα σήμερα, το καταλαβαίνετε. Φάγαμε πάρα πολύ ωραία, όπως είδατε, bao buns και σούπα με noodles και πήραμε και παγώτο στο τέλος και πήραμε και ορεκτικά και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το φαγητό, εάν είστε εδώ δηλαδή να πάτε. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα, οπότε πάω για ύπνο και θα τα πούμε αύριο. Βόλτα. Σήμερα θα πάμε σε πολύ γνωστούς δρόμους, θα πάμε σε μαγαζιά. Είναι μέρα χαλάρωσης, έτσι, ωραίας γυμναστικής, περπατήματος, γιατί θα τα κάνω όλα με τα πόδια. Έχω πει ότι δεν θα πάρω. Θα πάρω λεωφορείο, αλλά όχι σήμερα, για να το δω, έτσι, το κλασικό λεωφορείο του Λονδίνου, το ξέρετε. Αλλά έχω πει ότι θα κάνω τα πάντα με τα πόδια, έτσι ώστε να περπατήσουμε, να γυμναστούμε κιόλας. Οπότε θα κάνουμε τώρα αυτό, θα φύγω. Έχει και ήλιο, μπαίνει λίγο, βγαίνει ο ήλιος, αλλά έχει ήλιο. Πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, έχει και ζέστη, εγώ ήδη ζεσταίνομαι. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι πήγα σε ένα mini market εδώ πέρα κοντά, το οποίο είναι με μόνο βιολογικά πράγματα, ειδικής διατροφής κτλ. Εγώ πορώθηκα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Περνάει και το τρένο απ' έξω, αλλά πήρα πάρα πολύ ωραία και υγιεινά πραγματάκια, να σας δείξω κάποια από αυτά. Για την ακρίβεια ήθελα να πάρω κάτι σε ωραίο snack υγιεινό, που να μπορώ να το κουβαλάω ή και να το φάω σπίτι, επειδή πολλά από αυτά στην Ελλάδα δεν τα έχω ξαναδεί καν. Επομένως ήθελα να τα δοκιμάσω, επειδή μου αρέσουν οι υγιεινές επιλογές, πόσο μάλλον σε snack που στην Ελλάδα πρέπει λίγο πολύ να τα φτιάχνεις μόνος σου και είναι κουραστικό πολλές φορές. Οπότε πήρα αυτά εδώ πέρα, είναι τορτίγια chips με kale και σπανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Πήρα αυτά εδώ πέρα που είναι τορτίγια chips πάλι από μπλε καλαμπόκι, το οποίο μόβ μου φαίνεται εμένα, αλλά ναι. Πήρα και κάποια άλλα chips τα οποία είναι με παντζάρι για διάφορους σπόρους. Και πήρα φυστικό βούτυρο crunchy, που δεν έχω βρει στην Ελλάδα crunchy, το οποίο να είναι με σωστά συστατικά, δηλαδή μόνο ξηρό καρπό και κάποιο αλάτι. Αλλά στην Ελλάδα έχει μόνο εκείνα τα οποία έχουν ζάχαρη και τα λοιπά για να είναι crunchy, οπότε το δοκίμασα κιόλας και είναι και πάρα πολύ γευστικό. Και πήρα και αυτό, το οποίο επίσης δεν έχω ξαναδεί, μπορεί να υπάρχει βέβαια, απλά να μην είναι σε ευρείας καταναλώσεις σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι σαν φυστικό βούτυρο, απλά χρησιμοποιεί φυστίκι υγιεινής. Δεν το έχω δοκιμάσει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θα σας κάνω review όταν τα φάω αυτά. Πήρα και κάποια chips από κουνουπίδι, τα οποία έχουν και κάρι πάνω από ό,τι κατάλαβα. Τα έχω βάλει στη τσάντα μου, μαζί μου τα έχω πάρει, οπότε δεν σας τα δείχνω τώρα. Αλλά ναι, θα τα δείτε στον δρόμο που θα τα τρώω κάποια στιγμή, γιατί ήδη έχω αρχίσει και πεινάω, γιατί φάγα πρωινό πριν 2 ώρες, ετοιμάζω κτλ. Οπότε ναι, φύγαμε, θα πάμε Oxford Street, θα πάμε μαγαζιά, θα πάμε σε πάρα πολύ ωραία πράγματα, θα κάνουμε τα πάντα
Φύγαμε. Περπατάω ήδη ένα τέταρτο. Βγήκε επισήμως η απόλυτη συννεφιά του Λονδίνου. Εντάξει. Φοράω και το γυαλί εγώ γιατί έχει αυτή την αντιλιά. Και δεν φοράει κανένας γυαλιά ηλίου. Λόγω συννεφιάς προφανώς, αλλά πώς μπορούν. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κάνω τα μάτια μου έτσι. Και απλά όχι. Έχω ακόμα 50 λεπτά περπάτημα για να φτάσω Leicester Square. Από εκεί θα πάμε συνεχόμενα σε όλους τους δρόμους γνωστούς που είπαμε. Μυλαστικούλα το μόνο σίγουρο. Μ' αρέσει όμως, παιδιά, καμία σχέση με το περπάτημα που κάνεις στην Αθήνα. Καταρχάς τα πεζοδρόμια είναι τεράστια. Δεν ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν κουράζεσαι να περπατάς, δεν έχεις σπασμένα πεζοδρόμια να κοιτάς κάτω. Καμία σχέση δηλαδή. Γενικά έχει πολύ ωραία αισθητική, ρε παιδιά. Δηλαδή να περπατάς και να βλέπεις ωραίες εικόνες. Άλλο πράγμα. Κοιτάξτε να πάρετε μια γεύση. Το βλέπετε από πίσω μου, παιδιά, είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι. Και είναι πραγματικά φαντασμαγορικό, δηλαδή πώς το έκτισαν, ρε φίλε. Εγώ το βλέπω τέτοια κτίρια. Δεν καταλαβαίνω πώς τα χτίζει κάποιος και ποιος του έχει τη έμπνευση να το χτίσει και η βήθηση ότι θα τα καταφέρει. Ειδικά όταν είναι τόσο παλιά κτίρια. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Τώρα προχωράμε, έχουμε περίπου, θα σας πω τώρα, έχουμε 1,5 μίλι, 2 χιλιόμετρα και κάτι νομίζω είναι αυτό. Έχουμε ακόμα, ωραία πολύ θα κάνουμε. Ναός και από άλλα, παιδιά όλα θα περάσουν τώρα και ελικόπτερο προνάει αυτή τη στιγμή για να μην ακούγουμε όταν θα γυρίζω βίντεο. Ναός και από άλλη πλευρά και προχωράμε για τον επόμενο προορισμό. Τώρα και επειδή πείνασα, δεν τρώω τα πατάτα και τα γίνα που πήρα, αλλά είδα έναν φούρνο, παιδιά, τον είδατε κι εσείς. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και δεν χρειάζεται γιατί ένα ταξίδι έχει να κάνει με όλες τις εμπειρίες, εννοείται. Οπότε πήρα από τον φούρνο Ole and Steen, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, ένα cinnamon roll. Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να φάω τέτοια πράγματα. Και η κανέλα είναι από τα αγαπημένα μου υλικά, το ξέρετε. Επομένως, τώρα θα γευτούμε μαζί αυτό το υπέροχο έδεσμα. Πάρα πολύ καλό, παιδιά. Θα κλάψω από τη συγκίνηση. Μέχρι να φτάσω εγώ τώρα στον προορισμό, έχω μισό χιλιόμετρο ακόμα περπάτημα. Θα έχω τελειώσει και αυτό. Να πάρουμε ενέργεια γιατί έχω να πω σε πολλά μαγαζιά και θα φάω πιο μετά μεσημεριανό. Επειδή δεν προλαβαίνω τώρα, καταλαβαίνετε. Και δεν μπορώ να φάω έτσι ήρεμα on the go. Επομένως, ας ευχαριστηθούμε λίγο ακόμα αυτή τη διαδρομή. Μόλις έφτασα, εντάξει, μια απλή πλατεία είναι. Και εδώ πέρα στο κέντρο ένα αγάλμα. Και είναι κυκλικό. Αυτό. Εδώ όμως βλέπουμε πάρα πολλά μαγαζιά και σιγά σιγά πάμε πολύ κοντά στην Oxford Street. Θέλω να πάω οπωσδήποτε στη New Balance να κοιτάξω για κάποια sneakers και νομίζω και Victoria's Secret σήμερα. Δεν ξέρω αν θα πάω σε άλλα μαγαζιά σήμερα ιδιαίτερα. Θα δω βέβαια και στο δρόμο, αλλά αυτά έχω στο μυαλό μου. Παίζουν και πολύ ωραία μουσική, ρε παιδιά, στους δρόμους εδώ πέρα. Θέλω να σας πω για κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Εδώ, ακόμα και μουσική στο δρόμο έχουν συγκεκριμένο τύπο το οποίο δίνεις και πληρώνεις με κάρτα κανονικά έτσι. Τι κουλό είναι αυτό, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Λογικό, αλλά έχει συγκεκριμένη τιμή. Σου γράφει, ας πούμε, 2,5 pounds και έχει κανονικά ένα POS να περάσει την κάρτα. Κάτι καινούριο μαθαίνουμε κάθε μέρα. Όπως περπατούσα λοιπόν, βλέπω σε ένα στενό αυτή εδώ την εικόνα η οποία με κάνει να πιστεύω ότι είμαστε στο Chinatown, το αντίστοιχο εδώ πέρα, στο Λονδίνο μάλλον. Δεν πάω πιο εκεί, γιατί προχωράμε προς Oxford Street. Μια κυρία μόλις χαιρέτησε την κάμερα, τέλεια. Και τα λέμε σε λίγο, τι να πω κι εγώ ρε παιδιά. Είναι τρολοκομείο εδώ πέρα, το μεταξύ κανείς δεν κοιτάζει περίεργο που τραβάω βίντεο. Ενώ στην Ελλάδα όλοι με κοιτάνε περίεργο όταν βλογκάρω. Εδώ πέρα κανείς, είναι όλοι με κάμερες. Δεν φαντάζεστε πόσα μαγαζιά έχουν εδώ πέρα με γλυκά, σαχαρωτά βασικά. Και τεράστιες ποικιλίες έτσι. We'll be right back.
καθώς ήρθα στα Brandy Melville να δοκιμάσουμε κάποια ρουχαλάκια, τα βλέπετε εδώ, φορμίτσες, σορτσάκια και φυσικά πράγματα. Brandy Melville δεν ξέρω αν ξέρετε την εταιρεία, αλλά έχει αυτά τα κλασικά, τα basics, τα οποία θες να έχεις και είναι σε πολύ καλή ποιότητα. Ένα κλασικό tank top το πρώτο, μ' άρεσε πάρα πολύ το καλοκαίρι, χωρίς το φιλτρο φιέν, θα είναι ό,τι πρέπει. Και αυτό είναι ωραίο φανελάκι, πολύ απλό, εντάξει δεν πεθαίνω επειδή είναι κάτι το οποίο μπορείς να βρεις παντού. Αλλά οκ. Okay. Και αυτό ουδέτερο, διαφορετικό το τυραντάκι, απλά δεν είναι η χοντρή τυράντα. Εντάξει, δεν πεθαίνω, αν και είναι αρκετά κολλητευτικό θεωρώ εδώ στο νου μου. Έβαλα αυτήν εδώ τη φορμίτσα, με λάστιχο κλασική. Εντάξει, οκ. Okay. Πάλι δεν πεθαίνω, αλλά επειδή λατρεύω τις φόρμες, ξέρετε ότι έχω μία μανία και είναι ωραίο κρέμ χρώμα που δεν έχω κάτι παρεμφερές. Έβαλα και ένα σορτσάκι που το θέλω πιο έτσι για χαλαρά το καλοκαίρι, να πάω ας πούμε μέχρι το σούπερ μάρκετ. Οκ, πάλι κομπλή άνετο. Πάλι δεν πεθαίνω. Νομίζω ότι το ίδιο σε αυτό το χρωματάκι θα είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι και λίγο πιο στενό, γιατί το όλο μου ήταν λίγο πιο φορδί στη μέση. Και το λάστιχο, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί και να σου πέφτει μετά, τέλος πάντων. Αυτό μου αρέσει πολύ και το χρώμα και το στυλ του. Είναι ναι από μένα. Πήγα όπως είδατε σε κάποια μαγαζάκια για ρούχα και πήρα και μια ζώνη, θα σας τα δείξω μετά αναλυτικά. Και τώρα πάμε στη New Balance, επιτέλους θέλω να βρω κάτι συγκεκριμένα sneakers, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν, αλλά ελπίζω. Προφανώς και δεν είναι και τα sneakers που ήθελα, είναι τα 550, τα οποία είναι λίγο τσιμπασκετικά, λίγο Jordans κάνουν και είναι γενικά δύσκολο πολύ να τα βρεις. Μόνο online, μόνο σε resellers κτλ. Τώρα πια είναι πτώμα όμως, οπότε σιγά σιγά πάω στο σπίτι, δεν έχω φάει φαγητό. Και θα φάμε βραδινό σχετικά νωρίς 8 και έχει κλείσει ο αδερφός μου σε μια πιτσαρία, η οποία μου είπε η μαμά μου, επειδή είχε έρθει πριν λίγο καιρό, ότι είχε απίστευτη λεπτή ξερή ζύμη που εγώ τρελαίνομαι πραγματικά. Είμαι ενθουσιασμένη να ετοιμαστούμε να είμαστε όμορφοι και να βγάλουμε και φωτογραφίες εκεί. Αυτά από τώρα σιγά σιγά γυρνάω, γιατί είναι και 5-6 χιλιόμετρα από εδώ με τα πόδια. Δεν θα πάρω μεταφορικό μέσο, να τα λέμε και αυτά. Ένας άνθρωπος ο καημένος έσκυψε για να μην σταματήσετε το βίντεο. Τι γλυκούλης. Ακόμα για να φτάσω σπίτι, να σου πω ότι έχω κάνει ήδη 13,5 χιλιόμετρα περπάτημα. Πάει πολύ καλά αυτό. Έχω ήδη κάψει τις θερμίδες της μέρας, 750 θερμίδες, μόνο με περπάτημα. Αυτό και αν είναι στόχος. Και να σας πω την αλήθεια, λίγο ζόρισα με τους δρόμους. Βρίσκω όπου να πάω. Απλά το θέμα είναι ότι όλα είναι ανάποδα, όπως γνωρίζετε, τα αυτοκίνητα πάνε από τις ανάποδες πλευρές. Λίγο εκεί έχω ένα θεματάκι, δηλαδή περνάω μόνο με το πράσινο στους πεζούς, γιατί πολλοί περνάνε και με το κόκκινο. Αλλά εγώ θέλω να περνάω με το πράσινο, ορίστε. Προκειμένου να είμαι σίγουρη ότι δεν θα πατηθώ από κάποιο αυτοκίνητο. Όπως καταλάβατε, επίσης δεν έφαγα ποτέ μεσημεριανό. Πεινάω κάπως, όχι πάρα πολύ λόγω περπατήματος. Αλλά δεν θα φάω κάτι γιατί η ώρα έχει πάει 6 και έχουμε κλείσει 8.30 να φάμε, που σας είπα σε ιταλικό. Επομένως, δεν θα μπορώ να φάω μετά. Και επειδή εκεί θέλω να φάω, τώρα λοιπόν θα φάω το σνακ που έφερα και σας είπα και πριν, που είναι chips κουνοπιδιού με κάρι ή κάτι τέτοιο. Θα το δοκιμάσουμε. Επίσης, το άλλο περίεργο στους δρόμους είναι ότι όταν έχει ας πούμε μια τέτοια διάβαση που ουσιαστικά είναι δύο διαβάσεις, έχει ένα φανάρι στο τέλος για τους πεζούς. Δεν έχει δύο φανάρια. Το οποίο στην αρχή με μπέρδεψε πάρα πολύ επίσης. Είναι πάρα πολύ ωραία περιέργος. Ούτε εγώ δεν πρέπει να είναι τόσο ωραία. Απλά είναι λίγο spicy. Εμένα μου αρέσει. Δίνει ωραία γεύση, έχει και κάρι. Αλλά ενημερωτικά. Όχι, θα τα φάτε. Δεν λέμε τώρα. Γύρισε επιτέλους σπίτι όπως μπορείτε να καταλάβετε. Θέλω να ηρεμήσω, λίγο να ξεκουραστώ. Πονάει πάρα πάρα πολύ ο φιένας μου από το backpack και το περπάτημα όλη μέρα. Οπότε τώρα θα ξεβαφτώ. Θα φάω λίγα από αυτό εδώ το chips που είναι με καλαμπόκι. Νομίζω κλασικά τορτίγια chips πρέπει να είναι. Απλά είναι λίγο διαφορετικά επειδή είναι μοβ. Δεν έφαγα όλα τα chips από κουνουπίδι γιατί ήταν λίγο βαριά με τα μπαχαρικά. Επομένως θα φάω λίγα τέτοια. Και θα δω Outer Banks, θα ξεβαφτώ να ηρεμήσω λίγο μια ώρα και μετά θα ετοιμαστώ για το βράδυ.
Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hitting my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of shit make you forget that you've been living in hell. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. This for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. Ayy, look. Incense turn to ash, day turning to night. Hate it when the unsaid turn into fire. Ετοιμάστηκα μόλις ξανά και πάμε να φάμε. Πεινάω αρκετά. Έφτασα στο Βρετανικό Μουσείο και ώρα να δούμε όλα τα κλεμμένα. Μόλις φτάσαμε στην Εθνική Πινακοθήκη,